Έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο μαζί μας την πρόεδρο του Συλλόγου Οικογένειας του Κεθεάρη Άδρη, την κυρία Αργυρό Μαυράκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Η κυρία Αργυρό Μαυράκη είναι εδώ μαζί μας να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις κινητοποιήσεις που οργανώνεται. Η συνέχεια στις κινητοποιήσεις, κυρία Μαυράκη, έτσι κι αλλιώς εδώ και πολύ καιρό το ΚΕΘΕΑ, οι άνθρωποι του ΚΕΘΕΑ, και δεν μιλώ μόνο για τους εργαζόμενους, όλοι οι άνθρωποι του ΚΕΘΕΑ. Η οικογένεια. Η οικογένεια, ολόκληρη από τους εθελοντές, τον τελευταίο εθελοντή μέχρι τον πρώτο θεραπευτή, είναι όλοι στους δρόμους για αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται και το οποίο ουσιαστικά βάζει τα φόπλακα στην απεξάρτηση. Αυτό λέτε εσείς οι άνθρωποι του ΚΕΘΕΑ. Έτσι είναι. Η Ομοσπονδία Οικογένειας ΚΕΘΕΑ αποφάσισε να κάνουμε αυτή την πανελλαδική συναυλία, διαμαρτυρίας, και θα γίνει το Σάββατο, 12 η ώρα. Θα έχουμε λαϊκούς και κριτικούς καλλιτέχνες, γιατί θέλουμε να ακούγεται η φωνή μας. Mm. Δεν έχουμε άλλους τρόπους. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ, υπάρχουμε, θέλουμε την οικογένεια, δεν θέλουμε να σταματήσει αυτό. Αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται δεν περιλαμβάνει καθόλου τον όρο οικογένεια. Όχι. Ούτε τους έφηβους. Σαν να μην υπάρχεται. Ναι. Όπου βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο Σύλλογος Οικογένεια είναι αιμοδότης, είναι ουσιαστικό κομμάτι, ναι, του Κεθεάρη Άδρη, του προγράμματος, της θεραπείας, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ούτε εμείς μπορούμε χωρίς το προσωπικό. Εμείς η οικογένεια, και εννοούμε αδέρφια, συντρόφοι, γονείς, ούτε το προσωπικό χωρίς εμάς, γιατί βοηθούμε κι εμείς. Δηλαδή, καταρχήν όταν υπάρχει ένα θέμα, η πρώτη που πρέπει να στηριχτεί είναι η οικογένεια. Πώς θα αποδεχτώ εγώ ότι το παιδί μου, σύντροφός μου, αδερφός μου είναι εξαρτημένος? Κάποιος πρέπει να με στηρίξει. Ποιο νομοσχέδιο θα με στηρίξει εμένα? Τους έφηβους. Ποιος. Πού θα περιμένουμε σειρά τώρα? Ο γιος μου, παράδειγμα, έχει ένα θέμα και πάει, χτυπάει την πόρτα και μπαίνει αμέσως μέσα. Και κατά συνέπεια και εγώ. Εμείς που είμαστε υποστηρικτικά δίκτυα και οι ωφελούμενοι. Το προσωπικό δίνει πολύ μεγάλη μάχη για όλο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι απλά κάνω τη δουλειά μου, κάνω το 8ωρό μου και φεύγω. Ναι. Εγώ προσωπικά χρειάστηκε πάρα πολλές φορές να πάρω τη θεραπεύτριά μου, οποιαδήποτε ώρα και να σηκώσω το τηλέφωνο. Αυτό νομίζω. Άρα έχει, η κυρία Μαυράκη, έχουν χτιστεί και πολύ στενές ανθρώπινες σχέσεις πλέον, ναι, έτσι. Δηλαδή, ναι, σχέσεις είμαστε εμπιστοσύνη, σχέσεις στήριξης, ναι, με οικογένεια, όπως το λέτε. Μα όταν το ΚΕΘΕΑ μιλάει για την οικογένεια, αυτό εννοεί, το ότι είναι αυτό, ένας δεσμός, πραγματικά. Το ΚΕΘΕΑ το εννοεί στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση, μάλλον. Μα αυτή είναι η φωνή η δική μας, αυτό θέλουμε να πούμε εμείς, σαν γονείς, σαν αδέρφια, σαν συντρόφοι, ότι δεν γίνεται αυτό να σταματήσει, δεν γίνεται να κλείσει μια οικογένεια, δεν γίνεται να σταματήσει. Mm-hmm. Γιατί εμείς όλοι μένουμε στον δρόμο, όχι οι ωφελούμενοι. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά και εμένα ο αδερφός μου έκανε μια διακοπή πριν μια εβδομάδα και αυτό που του είπα είναι ότι αξιοποίησε τώρα το χρόνο, μη χάσεις τα χρόνια που ήδη να κερδίσεις τα χρόνια που έχεις χάσει. Δεν ξέρουμε αύριο που θα είμαστε. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ανθρώποι μένουν στο δρόμο. Μένουν στο δρόμο, πραγματικά. Κυρία Μαυράκη, τώρα θα το πάμε λίγο πιο προσωπικά, γιατί να καταλαβαίνόμαστε. Ωραία. Όταν ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, συνειδητοποιεί ότι στο σπίτι του έχει ένα πρόβλημα, ας πούμε ότι δεν υπάρχει το ΚΕΘΕΑ, ας πούμε ότι είστε μόνοι σας, πού μπορείτε να απευθυνθείτε? Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας το καλύψει κάποια άλλη δομή ή ένα νοσοκομείο. Δηλαδή, εμένα όταν το παιδί μου ήρθε και μου είπε «Μάνα, βοήθησέ με, πίνω ναρκωτικά», δεν πήγα στο Πεπαγνή, ούτε στο Βενιζέλιο. Ρώτησα «Τι μπορώ να κάνω» και μου είπανε, να σας πω ακριβώς τι μου είπανε, 26-10-26. Δεν πρόκειται να βοηθήσεις διαφορετικά το παιδί σου. Είναι το τηλέφωνο του κέντρου στο ΚΕΘΕΑ. Και πήρα αμέσως και βρέθηκα εκεί.
είμαι 6 χρόνια στο πρόγραμμα. Δόξα τω Θεώ, είναι όλα καλά. Αλλά η εξάρτηση δεν σταματάει εκεί. Είναι ο αδερφός μου μέσα. Είναι τα παιδιά όλα, όχι τα παιδιά τα δικά μας που έχουμε μέσα. Τα παιδιά που είναι έξω, γιατί δεν το γνωρίζουμε, γιατί το γνωρίζουμε και θελοτυφλούμε, γιατί φοβόμαστε να αποδεχτούμε. Η εξάρτηση είναι τεράστια έξω. Βέβαια, και πολύ... Και πολύ εύκολη τώρα πια. Ναι, δηλαδή... και συνήθως επικεντρωνόμαστε στα ναρκωτικά, σε τέτοιες ουσίες, αλλά υπάρχει και μεγάλη εξάρτηση από τον τζόγο. Είναι και το μεγάλο, σοβαρό, τεράστιο το αλκοόλ. Στην κοινωνία, που το αλκοόλ. Όπου και να πας, δηλαδή, εγώ μένω σε χωριό και εγώ που είμαι γυναίκα θα μπω μέσα, βάλτες μια ρακή. Σωστά. Καλά, αυτό. Το αλκοόλ είναι. Ναι. Η έφηβη. Πήγαινα στο Εσπερινό γυμνάσιο, αυτό που είδα, δηλαδή πραγματικά σας λέω, ήταν ασύλληπτο. 14, 15, 16 χρονών. Ποιο νομοσχέδιο θα τα καλύψει αυτά τα παιδιά και θα τα αγκαλιάσει? Εννοείται, γιατί λέτε πήγαινα στο Εσπερινό γυμνάσιο να μου ότι είστε μαθήτρια. Ναι. Και τώρα θα πάμε γρήγορα, γιατί έχει μάθημα το κορίτσι. Έχει μάθημα, πρέπει να είναι μαθήτρια. Ναι, ξεκίνησα από πρώτη γυμνασίου, τέλειωσα το γυμνάσιο και αυτό το οφείλω στο πρόγραμμα. Θέλω να σας το πω αυτό. Να αυτό μας το πείτε. Θέλω να ακουστεί, θέλω να ακουστεί αυτό, ότι εγώ προσωπικά, γιατί μπορεί στη θέση μου να είναι πάρα πολλές μανάδες, πάρα πολλές αδερφές, βρήκα αναγνώρισα τις αξίες μου μέσα στο πρόγραμμα, γιατί ουσιαστικά δεν πήγα εκεί για την εξάρτηση του παιδιού μου. Δούλεψα τον εαυτό μου και συνεχίζω και δουλεύω τον εαυτό μου. Τι είναι αυτό, τα λάθη που έκανα εγώ και οδήγησα τα παιδιά μου σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, το αποδέχτηκα, νομίζω, πολύ γρήγορα γενναίο. Εγώ. Πολύ γενναίο είναι αυτό που λέτε. Όπως το λέτε, είναι πάρα πολύ μεγάλη γενναιότητα. Από εκεί, λοιπόν, είπα ότι δεν μου αξίζει να είμαι στην κουζίνα που μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να προχωρήσω και λίγο παραπέρα. Τέλειωσα το γυμνάσιο, τώρα είμαι πρώτη ηλικίου και έχω στόχους τώρα πια. Έχεις το. Σε ποια σχολή θέλουμε? Θέλω να περάσω πανεπιστήμιο και θέλω να περάσω κοινωνικής εργασίας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τυχαίο. Μ' αρέσει. Ναι. Καθόλου τυχαίο. Και ήθελα να συμπληρώσω κάτι άλλο. Εμείς από το νομοσχέδιο αυτό, σαν οικογένεια, δεν ζητάμε απλά την απόσυρση, αλλά να ενισχυθεί και η δομή. Mm. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη δομή. Στις εγκαταστάσεις, στους θεραπευτές. Μεγάλο θέμα. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να μπείτε μέσα στην κοινότητα, να μπείτε μέσα... Θα το ήθελα πάρα πολύ να δείτε τι δουλειά γίνεται. Δηλαδή, ο κόσμος δεν μπορεί να διανοηθεί την επαφή που έχουν οι θεραπευτές με όλους εμάς. Ο κόσμος νομίζω ότι μπορεί, γιατί το ΚΕΘΕΑ είναι τώρα τόσα χρόνια δίπλα μας. Μπορεί, δίπλα σε όλη την κοινωνία και ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους είναι ότι χωρίς το ΚΕΘΕΑ δεν πάμε πουθενά. Όχι, πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Γιατί αυτό που προσφέρει το ΚΕΘΕΑ είναι πραγματικά η απεξάρτηση. Ένα στεγνό πρόγραμμα. Βέβαια. Στεγνό πρόγραμμα. Χωρίς υποκατάστατα, χωρίς τίποτα. Κάνει αυτό ακριβώς που είπατε πριν από λίγο. Ναι. Σε αναγκάζει να βρεις τις αξίες σου. Να πατήσεις τα πόδια σου και να κατακτήσεις τα όνειρά σου. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επιλογή τουλάχιστον για τα εξαρτημένα άτομα, έτσι. Να υπάρχει επιλογή. Θέλουν στεγνό πρόγραμμα, θέλουν κάτι άλλο, δηλαδή μπορεί να στερήσει την επιλογή. Και να πούμε ότι και η απεξάρτηση είναι στην πραγματικότητα ένας μαραθώνιος, έτσι. Δηλαδή θέλει πολλά χρόνια και η στήριξη και των οικογενειών. Ακριβώς. Να πούμε. Μακάρι να το αντιληφθούν και οι αρμόδιοι. Λοιπόν, το ραντεβού μας είναι το Σάββατο. Ναι, το στις 12 το μεσημέρι. Στις 12 στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα σας περιμένουμε όλους. Είδαμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίζετε. Είστε δίπλα μας πάντα. Είδαμε, είναι ο Μάνος Παπαδάκης, σωστά, η Νυράκη, είδα πολύ κόσμο που θα είναι εκεί. Ομιλίες, συναυλίες, το Σάββατο το μεσημέρι.
Έχουμε ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας. Ευχαριστούμε πίσης, πάρα πολύ. Οι εκδηλώσεις αντίστοιχα σε Χανιά, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι. Αντίστοιχα λοιπόν και στον Άγιο Νικόλαο και ναι, στα ναι. Χανιά. Έτσι κι αλλιώς το κεφάλι Αριάδνη είναι σε όλες τις πόλεις. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Η Αριάδνη είναι και σε όλες τις πόλεις της Κρήτης και, και στα Δωδεκάνησα, σωστά. Ναι, ναι. Και στη Ρόδο έχουμε Πολυδύναμο. Κάλυμνο, Ρόδο. Είμαστε παντού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τι θες? Διαφημίσεις. Α, έτσι αμέσως. Άμε, έφτασε η ώρα, Μέρη. Διαφημίσεις. Φύγαμε.